χρόνια είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται κάτι τέτοιο. Στο επεισόδιο Families που προβλήθηκε την Τρίτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, η φίλη της Πέπα, η Πέννη, εξηγεί ότι ζω με τη μαμά μου και την άλλη μου μαμά. Η μία είναι γιατρός και η άλλη μαγειρεύει μακαρόνια. Πριν από δύο χρόνια είχε ξεκινήσει εκστρατεία στην Αμερική που ζητούσε να συμπεριληφθεί μια ομόφυλη οικογένεια στην Πέπα το Κουρουνάκι, αίτημα το οποίο μάλιστα είχε συγκεντρώσει σχεδόν 24.000 υπογραφές. Αλλάζει ο κόσμος και το καταλαβαίνεις κάθε μέρα. Ναι, ναι, κάθε ναι. μέρα και με μικρά πράγματα όπως αυτό που έγινε στην, με την Peppa Pig. Είναι μια αλλαγή. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι η Peppa περνάει και άλλα μηνύματα για το πώς έχουμε εξυγχρονιστεί τέλος πάντων. Μα έτσι χτίζεται η ψυχή των παιδιών. Αλήθεια. Το μικρή ηλικία. Αλήθεια. Το και τώρα πια στα καρτούν έχουν αλλάξει. Τα θεωρούν δεδομένα χωρίς να υπάρχουν πολλές ερωτήσεις. Ακριβώς. Είναι δεδομένα. Ακριβώς. Χτίζεται αγαπητέ μου φίλε η ψυχή των παιδιών καλλιεργώντας αγωγή, ήθος. Καλλιεργώντας, και το πω έτσι, με πολύ κομψό τρόπο, γιατί δεν είμαι της άλλης πλευράς του ακραίου λόγου ή της ακραίας συμπεριφοράς, καλλιεργώντας έθος. Ήθος, έθος. Αυτό, ναι, το παιδί εκεί το ατσαλώνεις. Το να καλλιεργείς και να χτίζεις την ψυχή του με το αν πρέπει ο Γιώργος με τον Νίκο να είναι ζευγάρι. Η Σταυρούλα με την Νικολέτα. Λέω τυχαία ονόματα τώρα, έτσι μην μπερδευτείτε. Ή γιατί ο Τάδε στη Γερμανία είναι εκτινοβάτη και πρέπει να έχει δικαιώματα. Εντάξει. Δεν συγκρίνω το ένα με το άλλο. Είναι ασύγκριτο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά και πριν 15 χρόνια, αν συζητούσαμε το θέμα αυτό, θα λέγαμε αποκλείται να γίνει. Σας προειδοποιώ ότι θα γίνει. Επειδή ξέρω για τη Γερμανία, το ετοιμάζουν. Το φτιασιδώνουν σιγά-σιγά για να μας το φορέσουν και αυτό. Ο Θεός, μόνο ο Θεός μπορεί να γνωρίζει πραγματικά για αυτά που συμβαίνουν. Μια τετραετία δώστε μας για να ξανακάνουμε την Ελλάδα ελληνική, χριστιανική, όχι δογματική ακραία, αλλά ανθρώπινη, χριστιανική, ανεκτική, αλλά ελληνική. Πάμε σε ένα διάλειμμα, σε λίγο ένα βίντεο του Πούτιν, εξαιρετικό, συγκλονιστικό.